θάλασσα και κόλυμπο στη μέση. Αμάν, αμάν, όχ και κόλυμπο στη μέση. Να ζούμε χωριά, πώς μου να ζούμε.
Φτάσαμε λοιπόν στο μουσικό μας κομμάτι, εκεί που η παρέα μας μονομεριάζει, εκεί που κάνουμε την παρέα μας, εκεί που τα νόγια ξέρουν να γλεντούν και να κάνουν ωραίες παρέες. Και αυτήν θα σας μεταδώσουμε λοιπόν μέσα από την εκπομπή σήμερα, ξεκινώντας με τον Χάρη το Φασουλά, έναν καλό φίλο. Έναν καλό φίλο Χάρη μου που μπορεί να μετράει και 15 και 17 χρόνια αυτή η φιλία, μπορεί και παραπάνω. Λοιπόν, καταρχάς καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς όρισες Αριστεία, καλώς ορίσατε στο χωριό μας με όλους τους συνεργάτες. Πολύ σε ευχαριστώ, Χάρη μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα σε πάω πίσω, 17 χρόνια. Κάποια στιγμή, γιατί έχω να το λέω ότι κι εγώ έχω γράψει κάτι τη Σεμαντινάδα. Ας είναι και Σημισιακή, γιατί Σημισιακή είναι αυτή. Οι δυο μας την είχαμε γράψει. Ναι, ναι, ναι. Κάναμε λοιπόν μια ραδιοφωνική εκπομπή με το Χάρη και κατέληξε αυτή η εκπομπή σε παρέα. Οπότε ήταν κοντά στη θάλασσα. Λέω λοιπόν εγώ στο Χάρη, γιατί βγήκε, του άρεσε η θάλασσα, την έβλεπε και του λέω την ομορφιά σου ερέχτηκα και όπου είμαι την ξετρέχω και μου λέει ο Χάρης, θάλασσα αρνεύτα των πληγών και με ρωμό δεν έχω. Μα νομίζω ήταν πολύ ωραία. Δεν έχω. Να έχω να το λέω. Σίγουρα το πρώτο κομμάτι ήταν το δικό μου, το πιο ωραίο ήταν το δικό σου μετά. Πολύ πολύ καλησπέρα, πολύ σε ευχαριστώ. Να πω ότι είμαστε στην Τελίνα, λίγο παραπάνω από τα Νόγια, στο πολύ ωραίο αυτό χώρο. Και είμαστε στο καφενείο στην Τελίνα. Μας φιλοξενούν λοιπόν εδώ για το γύρισμα το συγκεκριμένο και όχι μόνο. Αλλά πρώτα να μου ζητήσεις τους συναδέλφους σου, τους συνεργάτες σου σήμερα. Τους ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ που είναι δίπλα τα παιδιά για να κάνουμε αυτό το γύρισμα και αυτή την παρέα. Είναι η Ελένη Τορνεσάκη στην κιθάρα. Γεια σου Ελένη. Καλώς ορίσατε. Καλώς σε βρήκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και που είσαι και εδώ. Και πολύ χαίρομαι που έχω και κοπέλα σε μουσικό κομμάτι και μου αρέσει πολύ. Μπράβο σου. Να είστε καλά. Ο Γιώργης ο Μπαμπάτης είναι στο Λαούτο. Γεια σου Γιώργο. Γεια σας, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, σε ευχαριστώ. Είναι παιδιά από τα Νόγια, για να χαιρετάω να μου λέτε. Όχι, όχι. Από πού είσαι Γιώργο. Από το Μεταξουχώρη. Ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και το Σύλλογο των Ανογείων εδώ. Που... Να σε καλά, να σε καλά. Κάποια στιγμή θα τα πούμε και στο δικό σου χωριό, βέβαια, βέβαια. Ναι, βέβαια. Καλώς ήρθατε και καλώς σε βρήκαμε κιόλας. Όλοι μας. Θα μου συστήσεις τώρα και το Βασίλη μας. Το Βασίλη το Σκουλά, το νεότερο, το φιλιότσο μου που τον αγαπώ πάρα πολύ. Πολύ τάρα το παιδί. Είναι, είναι. Αυτό το κοπέλι έχει μεγαλώσει στη μουσική. Έχει από πριν γεννηθεί με τη μουσική ποτίσει το κορμί του, η ψυχή του η ίδια. Γεια σου, Βασιλιό μου. Νονά, καλώς ορίστε στο χωριό μας. Καλώς σε βρήκα, Μαντράκη. Και εσύ και η παρέα σου όλοι. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να είμαστε στην εκπομπή σας. Σε ευχαριστώ εγώ. Και ό,τι καλύτερο με το καλό να σμίγουμε πάντα. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Ευχαριστώ και που είσαι εδώ, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και στο μαγαζί εδώ. Αλλά όλοι μας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία γενικότερα γιατί για τις ανάγκες των γυρισμάτων θα μείνουμε στα Νόκια και μας φιλοξενούν στο Ντελίνα, Βασίλης μας και όλη η οικογένεια. Να είστε ευχαριστώ, καλά, Βασίλειο καλά. Μου. Τους ευχαριστούμε πολύ. Και θα σε καμαρώσω και καμαρώνω. Να είστε καλά, μάνα. Θυμάμαι, λέω και εγώ το Βασίλη παιδάκι, 3-4 χρόνια να βγαίνει να τραγουδάει με τον παππούτσι του Δάρα και τώρα παίζουμε εδώ μαζί. Είναι πολύ όμορφα όλο. Δεν είναι πολύ είναι συγκινητικό καλά, ευχαριστώ αυτό. Και εγώ που θα παίξουμε μαζί. Ο Δημήτρης ο Μανουσάκης είναι στα Κρουστά. Γεια σου Δημήτρη. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Με το καλό να σμίγουμε πάντα. Αυτό, αυτό. Να σμίγουμε όμορφα σε ωραίες στιγμές. Έχουμε και άλλη παρέα, θα τους δω στην πορεία και πάμε να ακούσουμε και άλλη μουσική από σένα, Χάρη μου. Και να μας πεις όμως τι θα ακούσουμε. Θα παίξουμε, μιας και είμαστε στα Νόγια, ωραία. Θα παίξουμε ένα τραγούδι που λέγεται Ανόγια. Ωραία. Η μουσική είναι δικιά μου. Ο στίχος είναι του φίλου καλού του Λευτέρη του Μπέρτσι. Ωραία, που γράφει εξαιρετικά ο καλός ο φίλος ο Λευτέρης. Και πάντα. Να πω ότι το έχουμε τραγουδήσει στο νέο μου δίσκο με τον Βασίλη του Σκουλά, που μας φιλοξενεί εδώ πέρα απόψε. Τον ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και για τη φιλοξενία και για τη συνεργασία. Νιώθω ευγνώμων για αυτό που έχει γίνει. Θα το πω τώρα εγώ το τραγούδι. Τέλεια. Και μετά θα μιλήσουμε με τον Λευτέρη που γράφει πάντα ωραίους στίχους. Πάμε. Ανόγια λοιπόν.
από τη ρίζα του καημού πέταει χαρά τα ανθή και τραγουδούν οι άνθρωποι το πόνο και τα πάθη. Μα από τη ρίζα του καημού πέταει χαρά τα ανθή και τραγουδούν οι άνθρωποι το πόνο και τα πάθη. Ελπίδες πάντα θρέφει. Δεν έχει τόπο η σκλαβιά εδώ να κατοικήσει, γιατί έχει κάστρο ελευθεριά χιλιάδες χρόνια χτίσει. Δεν έχει τόπο η σκλαβιά εδώ να κατοικήσει, γιατί έχει κάστρο ελευθεριά χιλιάδες χρόνια χτίσει. Εξαιρετικό τραγούδι ήταν, για χάρη μου. Τι θα έγραφες, φίλε Λευτέρη, άλλωστε. Και μου βγάλε πόνο βέβαια ο στίχος αυτός για τα πληγωμένα νόγια, Καλησπέρα, φίλοι μου, παλιά και αγαπημένοι και από μένα. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε το κανάλι της Νέας Τηλεόρασης, όλο το συνεργείο που είστε πάει απόψε και κάνουμε μια εκπομπή, πιστεύω, όμορφη. Να την απολαύσει ο κόσμος, να δει και να ευχαριστηθεί αυτό που κατέχουμε εμείς να κάνουμε πάει. Τραγουδούμε, να γλεντούμε, να περνούμε ωραία. Mm-hmm. Στο κάτω-κάτω η ζωή είναι να περνάς ωραία. Έτσι. Λοιπόν, ο στίχος του τραγουδιού του Ραφτουνού είναι ένα τραγούδι που έχω γράψει εδώ και αρκετά χρόνια. Το έχει ακούσει ο φίλος μου Χάρης ο Φασουλάς. Το είχαμε συζητήσει σε παρέες, το είχε ακούσει τέλος πάντων. Του ήρθε η μουσική, έγραψε αυτή τη μουσική και το τραγούδισε με το μεγάλο το Βασίλη του Σκουλά μαζί. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή γιατί είναι. Έχω γράψει πάρα πολλούς στίχους, όπως ξέρεις. Αλλά αυτή η στίχη για μένα είναι πολύ ιδιαίτερη γιατί μιλούν για το χωριό μου, ενώ δεν λένε για το χωριό μου μέσα στην ουσία. Και είναι βγαλμένη από την καρδιά μου. Το έχω χαρεί πάρα πολύ. Και ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον φίλο μου τον Χάρη που το τραγούδισε και πάει τόσο καλό που πάει. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι γίνεται στα νόγια με τις μαντινάδες. Και έχετε. Να κάνω πιο σωστά την ερώτηση. Πολλοί άνθρωποι που γράφουν μαντινάδες. Καλά την έκαμψη, καλά την έκαμψη. Πραγματικά. Και εξαιρετικές. Όλες. Κοίταξε να δεις. Ορισμένα πράγματα είναι το DNA που λένε, πιστεύω εγώ. Ναι. Μετά εμείς ΠΑΕ Αριστεία μεγαλώσαμε σε ένα χωριό το οποίο η μαντινάδα και ο στίχος γενικότερα το ακούμε από κοπέλια. Από την κοιλιά της μάνας μας, θα έλεγα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που έχουν βγάλει τόσους μαντινάδολόγους στα νόγια, ο τόπο μας. Δεν θα τα κάνω να λέω ονόματα. Εγώ θεωρώ μαντινάδολόγους, αλλά είμαι από τους νεότερους. Έχουν γραφτεί στα νόγια τεράστιες μαντινάδες. Με νοήματα καινούρια, πρωτοποριακές και ταυτόχρονα απλές. Έχουμε πατήσει όλοι οι μαντινοδολόγοι πάνω στον τεράστιο Γκορνάρο, ο οποίος τα έχει πει όλα, που λέμε τα έχει πει όλα. Πάντα βέβαια υπάρχει κάτι καινούριο να το πεις με τον τρόπο σου. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αυτό που χαρακτηρίζει την νογιανή μαντινάδα είναι η ταυτότητα. Ο καθένας μαντινοδολόγος βάνει τα υλικά τα δικά του, πώς χτίζει ένας χτίστης την πέτρα και καθένας βάνει το δικό του στυλ. Έτσι είναι και με την αδολόγια. Εγώ φτάσει σε ένα σημείο, το έχω ξαναπεί σε εκπομπή, που ακούω μια μαντινάδα και ξέρω ποιανού είναι. Αυτό θα σου λέγα τώρα, αυτό μου περιέγραψες κάπως. Από, ναι. Από το φτιάξιμο, από το στόλισμα. Το ευχάριστο είναι ότι συνεχίζεται αυτό το πράγμα στα νόγια. Βγαίνουν κοπέλια, γράφουν. Εγώ βλέπω, ακούω και παρέες πιο μικρούς από την ηλικία μου και τραγουδάνε, δόξα τω Θεώ.
Και αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ. Όλους μας. Και αυτό το έχω παρατηρήσει και το έχω δει, γιατί έχω βρεθεί πολλές φορές σε παρέες εδώ, ότι και την ώρα της παρέας που θα παίζουν τα παιδιά κάποιοι, τόσοι καλλιτέχνες που είναι, και συμμετάσχετε και τραγουδάτε, και εκείνη την ώρα λέει μια μαντινάδα, απαντάει μια άλλη μαντινάδα και βγαίνουν εκείνη τη στιγμή. Έχει γίνει πολλές φορές αυτό, ιδιαίτερα στις καντάδες παλαιότερα που ήταν οι πιο συχνές οι καντάδες. Εγώ με τον Βασίλη Παέ, τον φίλο μου τον Ραμουντάνη που παίζει το μαντολίνο, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, το ευχηθώ και τα καλύτερα από αυτό το βήμα. Σε καλή αρχή και τη στήριξή μου την κατέχει και την έχει. Λοιπόν, με τον Βασίλη που λες πολλές φορές οι καντάδες, λέει μια μαντινάδα και μετά βάσει τη μαντινάδα που ακούω εγώ από αυτόν, μου έρχεται μια άλλη καινούργια. Ναι. Βάσει αυτό που ζω βέβαια εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς. Αν αγαπούμε ή δεν αγαπούμε, συνήθως αγαπούμε και δύο. Έτσι. Και πάντα να αγαπάτε. Έτσι, έτσι. Και αυτό είναι το πιο ωραίο και δεν σταματά. Και αναφέρθηκε στο σύλλογο και θα μιλήσω με τον Βασίλη μετά για τον πολιτιστικό και θα περάσω και στον πρόεδρό μας να μιλήσουμε γενικότερα για τους συλλόγους. Θα ήθελα σε πολύ λίγο, γιατί είναι πολύ στα ανόγια. Και συνεχίζουμε την παρέα μας. Ξέρεις τι θα κάνεις τώρα, Φαχάρη μου. Θα αφιερώσεις όλους τους ανογιανούς, όπου κι αν είναι. Από όπου κι αν μας βλέπουν. Γιατί έχουν πιάσει και τον κόσμο. Έτσι παντού είναι. Ω, στα Ιάπρε. Βέβαια, βέβαια. Πριν παίξουμε το επόμενο τραγούδι, καλή μου φιλενάδα και αγαπημένη Αριστεία. Γεια σου, Χάρη μου, βέβαια. Σου έφερα δώρο το τρίτο μου CD. Το δεύτερό μου το παρουσιάσαμε στην εκπομπή σου. Ναι. Αυτό ήταν να έρθω εν τέλει λόγω υποχρεώσεων, δεν και τα κατάφερα. Οπότε θα σου κάνω δώρο το τρίτο μου CD που είναι το χρώματα και επειδή είσαι άνθρωπος γεμάτη χρώματα, θα στο τι ωραία δωρίσω. Κουβέντα, τι ωραία κουβέντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πολύ αγάπη. Το παίρνω, το θέλω και το ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι έχει αφιέρωση, γιατί εγώ θέλω πάντα να είναι επιγεγραμμένα. Να έχω, Βεβαίως, να την είναι. Σε ευχαριστώ. Αλλά να έρθεις να κάνουμε μια ραδιοφωνική εκπομπή να το παρουσιάσουμε. Με το καλό. Τα χρώματα, ο Χάρης μας, ο υπέροχος που και η μουσική σου είναι γεμάτη χρώματα. Πάμε, τι θα ακούσουμε. Θα παίξουμε μια σειρά πάλι από αυτό το δίσκο. Τέλεια. Πάλι κοντιλιδάκια έτσι σύντομα. Πάλι στίχη τυχαίνει του Λευτέρη. Γεια σου Λευτέρη Μπέρκη. Έχει την τιμητική του Λευτέρη σήμερα. Όχι, δεν το παίζω επειδή είναι εδώ. Μου ήρθε αυτό. Ναι, ωραία. Και θα παίξουμε αυτό, να πιάσουμε λίγο. Κοπέλα μου, χαρός εγώ κοπέλα μου, η του νου μου ξέρω κι άστρα. Του νου μου ξέρω κι άστρα, εσύ είσαι η κόρη του ουρανού, εσύ είσαι η κόρη του ουρανού και αδερφή με θάστρα. Την αγάπη σου απ' την καρδιά να βγάλω. Έλα απ' την καρδιά να βγάλω. Θα πάψει να έχει κι η ζωή ενδιαφέρον άλλο. Πάψει να έχει και η ζωή ενδιαφέρον άλλο. Σε χίλια ρόδα να βρεθώ, σε χίλια ρόδα να βρεθώ, σ' ενός μπαξέ τη μέση. Ενός μπαξέ τη μέση, άμα δεν είσαι πλάι μου κανένα δε μ' αρέσει. Του έρωτα σου το βουνό, του έρωτα σου το βουνό, ψηλό και χιονισμένο. Ψηλό και χιονισμένο.
και χιονισμένο, μα δεν βγήκα και ποτέ σε ένα συνηθισμένο. Μα απάντηση δεν παίρνω. Ρωτώ για σε τα κύματα, μα απάντηση.